Δεν έλειψαν τα προβλήματα και αυτήν τη φορά εξαιτία των ισχυρών ανέμων που πνέουν από χθε τη νύχτα στην Κρήτη. Το πλοίο έλυρο τη Ανέκα έφτασε στα χανιά στι 5.30 το πρωί, ωστόσο δεν μπορούσε να δέσει στο λιμάνι τη Σούδα, καθώ οι θυελώδει άνεμοι δεν επέτρεπαν την ασφαλή προσέγγιση. Το πλοίο που εκτελούσε το δρομολόγιο Πειραιάς Χανιά τελικά κατάφερε να δέσει στο λιμάνι λίγο πριν τις 8.30 το πρωί με τη συνδρομή ρημουλκών. Εν τω μεταξύ, με καθυστέρηση, η από το λιμάνι τη Σούδα για το Ηράκλειο το πλοίο των μηνοϊκών γραμμών, το οποίο αναχώρησε στι 8 το πρωί. Η πυροσβεστική υπηρεσία κλήθηκε να επέμβει σε αρκετέ περιπτώσει με κοπέ δέντρων και απομάκρυση κλαδιών τόσο εντό τη πόλη των Χανίων όσο και στι περιοχέ Πλατάνη και Αγία Τριάδα. Χαρακτηριστικό αυτή τη κακοκαιρία είναι και οι χιονοπτώσει ακόμη και σε χαμηλά υψόμετρα. Οι βροχέ θα συνεχίσουν κατά τόπους και πάλι έντονες, ιδιαίτερα όμως αυτή τη φορά σε βόρειες περιοχές του νησιού. Από το μεσημέρι όμως μπαίνει και η ψυχρή αέρια μάζα. Πολύ ψυχρή αέρια μάζα η οποία θα καταλάβει πολύ γρήγορα το νησί μας και θα αρχίσουν οι πρώτες χιονοπτώσεις από τα ορεινά, ενδεχομένως ε, από τα 1200 μέτρα. Να ξεκινήσει χιονόπτωση, αλλά πολύ γρήγορα θα αρχίσει να κατεβαίνει σε χαμηλότερα υψόμετρα. Έτσι λοιπόν, οι χιονοπτώσει αυτέ ξεκινώντα από τα δυτικά θα επεκταθούν και στα ανατολικά ορεινά, ακολουθώντα την ίδια πορεία προ χαμηλότερα υψόμετρα, όπου εκεί ενδεχομένω θα ξεκινήσουν λίγο αργότερα από το μεσημέρι, από το απόγευμα, αλλά θα επικρατήσουν και τι βραδινέ μέχρι πρώτε πρωινέ ώρε τη Τετάρτη. Σύμφωνα πάντω με τον μετεωρολόγο Μανώλη Λέκα, η κακοκαιρία αυτή θα έχει σύντομο χαρακτήρα και από την Τετάρτη ο καιρό θα βελτιωθεί. Όλα αυτά λοιπόν συνθέτουν ένα σκηνικό χειμωνιάτικο, θα λέγαμε καθαρά ένα μίνι χιονιά σύντομο, ο οποίο θα αφήσει το αποτύπωμά του. Το οποίο βέβαια θα το διαπιστώσουμε μάλλον την Τετάρτη το πρωί, για ποιε περιοχέ μπορεί να είναι χιονισμένε και πού μπορεί να έχουν δημιουργηθεί τα όποια προβλήματα. Η βελτίωση του καιρού θα γίνει αισθητή, ιδιαίτερα για τα δυτικά, από αργά την Τρίτη το βράδυ. Ε, όπου ο καιρός θα επικεντρωθεί λίγο ακόμα προς τα ορεινά αλλά και εκεί γρήγορα θα βελτιωθεί. Θα διατηρηθεί όμως τις νυχτερινές ώρες τα ανατολικά με τα φαινόμενα που περιγράψαμε και φαίνεται ότι την Τετάρτη το πρωί μόνο κάποιες ανατολικές ορεινές περιοχές θα διατηρούν κάποια φαινόμενα αλλά ε, γενικά ο καιρό βελτιώνεται πάρα πολύ γρήγορα και έτσι από την Τετάρτη κιόλα αναμένεται ένα πολύ καλό σκηνικό του καιρού. Οι άνεμοι θα αρχίσουν να εξασθενούν, θα επικρατήσουν ω δυτικοί και τι επόμενε ημέρε, μέχρι και τα τέλη της εβδομάδας πολύ καλές καιρικέ συνθήκες παρά τις όποιες αυξημένες νεφώσεις. Να σημειωθεί τέλος πως λόγω των δυσμενών καιρικών συνθήκων και των προβλέψεων που έχουν ανακοινωθεί αναστέλλεται η λειτουργία του Παγκριτίου Σταδίου σήμερα Τρίτη. Επίσης δεν θα λειτουργήσουν το Στάδιο Ελευθερίας και το Ανοιχτό Κολυμβητήριο Ηρακλείου.